Καλημέρα κύριε Κρανιδιώτη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα που φαίνεται ότι καίει αρκετά και είναι ένα θέμα που συζητείται παντού, ειδικά σήμερα. Νικολέτα... Εντάξτε, ναι. Σ' ακούω. Κύριε Κρανιδιώτη, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τα συμβάντα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε μια δύσκολη οικονομική στιγμή, σε μια οικονομική στιγμή όπου ο κόσμος κακά τα ψέματα δυστυχεί από την οικονομική κρίση και έχει και το πολιτικό σκηνικό να είναι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι είναι, αλλά αυτό, ξέρετε, είναι παντελώς άσχετο με την απονομή της δικαιοσύνης. Και θα σας έλεγα ότι γίνεται μια εντελώς παρανοϊκή συζήτηση. Δηλαδή, από τη μια, η Χρυσή Αυγή, όταν έγιναν οι συλλήψεις, έλεγε ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία. Αφήνονται ελεύθεροι ο κ. Κασιγιάρης και οι υπόλοιποι περιοριστικούς όρους από τον ανακριτή, τον ίδιο ανακριτή που συντάξει τα βαρύτατα κατηγορητήρια. Αρχίζουν μετά να πανηγυρίζουν. Μετά προφυλακίζουν τον Μιχαλολιάκο, φαντάζομαι θα ακούσουμε πάλι ότι οι συνωμοσίες συνεχίζονται. Η αριστερά, από την άλλη, η αντιπολίτευση λέει ότι η κυβέρνηση τα έκανε όλα αυτά για επικοινωνιακούς λόγους. Αφήνονται μετά ελεύθεροι, μιλάει τώρα κάποιοι από αυτούς, πάλι με περιοριστικούς όρους που αναλαμβάνω, ξαναλέμε ότι πάλι ότι είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Καταρχήν όλα αυτά εμένα με πείθουν για ένα πράγμα, ότι σίγουρα πρέπει να επανέλθει το αδίκημα της περίβρισης αρχής. Διότι κανείς δεν λέει την απλή αλήθεια στον κόσμο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη, κανένας δεν μπορεί να παρέμει και δεν παρεμβαίνει και απότιξη ή αποφάσει. Ο ανακριτής αποφασίζει μόνο με την ελεύθερη συνείδησή του και δεν κρίνει σε αυτό το στάδιο, δεν δικάζει, να το πω, την πράξη. Κρίνει αν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής, αν είναι επικίνδυνος να τελέσει ξανά πράξη αν αυτής της οποίας κατηγορείται. Και αυτό το πράγμα αποφασίζει και μόνο αυτό, με αυτά τα δύο κριτήρια που σας είπα. Λοιπόν, επομένως όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται είναι παραπλανητική και προσβλητική. Άκουγα πριν από λίγο σε άλλο σταθμό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για φύλακες εξωτερικά από την αστυνομία και στη δικαιοσύνη με βάση τις χρυσές αποφάσεις. Σήμερα προβλαγίζονται με τον Μιχαλολιάκο, φαντάζομαι θα λένε κάτι άλλο. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Η κυβέρνηση ως όφιλε έστειλε τις δικογραφίες μετά την ανθρωποκτονία, την δολοφονία που έγινε, έστειλε όλες τις δικογραφίες μαζί με την ανθρωποκτονία στην εισαγγελία του Αγίου Πάγου. Η εισαγγελία του Αγίου Πάγου από εκεί και πέρα έκρινε αυτά τα οποία έκρινε, άσκησε διώξεις, ο ανακριτής κάνει τη δουλειά του, ακόμα συλλέγει αποδεικτικό υλικό. Επομένως όλη αυτή η συζήτηση είναι βλαπτική για τους θεσμούς και παραπληροφορούμε και τον κόσμο όταν του λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε και με τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Κύριε Κρανιδιώτη, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αύριο της κυβέρνησης, δηλαδή τι θα συμβεί από τη στιγμή που ο κύριος Μιχαλολιάκος πλέον βρίσκεται στην φυλακή? Κοιτάξτε, αυτό από μόνο του δεν είναι, θα σας έλεγα, κάτι τόσο κρίσιμο το οποίο να αλλάζει, αν θέλετε, τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Είτε ο κύριος Μιχαλολιάκος ήταν ελεύθερος είτε όχι, εξακολουθεί και παραμένει η έξοδος από την κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν φέρουμε αποτελέσματα στην οικονομία και επίσης στην λαθρομετανάστευση, στην καταστολή της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας, δεν έχουμε να φοβόμαστε καμία Χρυσή Αυγή, καμία άκρα αριστερά, κανέναν. Και αυτό, αν θέλετε, θα ικανοποιήσει πραγματικά πολιτικά, όχι τα χαμηλά ένστικτα, αλλά τις πραγματικές βασικές ανάγκες των πολιτών που αυτό θέλουμε. Δουλειά, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Λοιπόν, αν τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, να φέρουμε αποτελέσματα σε όλα αυτά, τότε εμείς δεν έχουμε τίποτα να αποβληθούμε. Και σαν δύναμη της δημοκρατικής σταθερότητας θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα στο μέλλον. Κύριε Κρανιδιώτη, ακούστηκαν πολλές φωνές από διάφορους νομικούς κύκλους ότι το πόρισμα του ανακριτή ήταν κάπως βιαστικό. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Ακούστε να σου πω. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι εντυπωσιασμένος με το πώς συνάδελφοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν μία υπόθεση βγαίνουν και σχολιάζουν. Και ενώ δεν γνωρίζουν, διότι δεν είναι παράγοντες της διαδικασίας. Δεν είναι συνήγοροι περάσπιση κάποιοι. Ούτε πολιτική αγωγή για να πω ότι έχουν την τυπογραφία και ξέρουν. Πρώτα απ' όλα το πόρισμα δεν είναι το κατηγορητήριο. Το πόρισμα είναι, να σας το πω αλλιώς, είπε πολύ ωραία έφτασα χθες ο συνάδελφος ο Γιάννης Μαντζουράνης κάποιες δηλώσεις του. Άλλη πυκνότητα αποδείξεων χρειάζεται για να ασκηθεί δίωξη. Αρκούν και οι αποχρώσεις ενδείξεις ή απλά επαρκείς ενδείξεις. Και άλλη πυκνότητα αποδείξεων χρειάζεται για να καταδικαστείς, όπου εκεί χρειάζεται πλέον απόλυτη βεβαιότητα χωρίς καμία αμφιβολία. Και άλλα πράγματα κρίνονται για την προσωρινή κράτηση. Έτσι. Το πόρισμα λοιπόν, απλά διαπίστωσε ο εισαγγελέας με αυτά τα οποία είδε, σε αυτό το σύντομο χρόνο, θεώρησε, και όπως είναι δικαίωμά του, επαναλαμβάνω, ότι έχει επαρκείς ενδείξεις για να ασκήσει διώξεις. Και μετά πλέον ξεκίνησε η διαδικασία όπου έχει ξεκινήσει μια ανάκριση, υπάρχουν εντάλματα, μαρτυρικές καταθέσεις, συλλέγεται αποδεικτικό υλικό το κατηγορητήριο
αν το πληροφορούμασταν, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα που δεν διάβαζα, είμαι σίγουρος όμως ότι είναι πολυσέλιδο. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση η δικογραφία που σχηματίζεται για να δικαστεί κάποιος, συγχωρέσαμε την έκφρασή μου, λάθος, εννοώ για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε κάποιον και να πάει σε ανάκριση, με το πόρισμα το οποίο μπορεί να αποτελεί, αν θέλετε, την έναρξη αφορμή για την ποινική δίωξη. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να λέγονται δημόσια από ανθρώπους οι οποίοι είναι νομικοί και να τα φιλούμαστε στο λαό και να τα λέμε έτσι, δημιουργώντας συμφώνειες. Και βλέπετε, στη δικαιοσύνη τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως νομίζουν κάποιοι. Δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο και δίνει εντολές. Οι δικαστές κρίνουν όπως νομίζουν. Και κρίνουν με βάση τις συνθήκες που αφορούν τον κάθε άνθρωπο, τα στοιχεία που έχουν για κάθε άνθρωπο, για κάθε πολίτη. Και είδατε, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί και από χαρακτήρα και από, αν θέλετε, και από θέση αρχής και λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας, δεν μπορούμε να βγαίνουμε, ας πούμε, να λιδωρούμε τους κατηγορούμενους και να τους βρίζουμε, να προεξοφλούμε την προφυλάκησή τους ή την αθώος ή την απελευθέρωσή τους ή να επιχαίρουμε για το ότι κάποιος φύγε φυλακή ή να εκφράζουμε την οργή μας γιατί δεν πήγε στη φυλακή. Λοιπόν, αυτά άλλοι τα αποφασίζουν. Αλλιώς πότε να καρφώσουμε 10 παλούκια στο Σύνταγμα, να τους δένουμε τους ανθρώπους για να τους λιτζάρει ο όχλος, είτε είναι της άκρας συμπαθείς στην αριστερά, είτε είναι συμπαθείς στη δεξιά, να πηγαίνουν οι αντίπολοι και να κάνουν ό,τι νομίζουν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Κρανιδιώτη, υπάρχει η περίπτωση του ενδεχόμενου να πάμε σε προώρες εκλογές? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Και είναι και το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται η χώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, κύριε Κρανιδιώτη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.